Ίσως όμως αναλογιστούμε κάπως βαθύτερα το πνευματικό ανάστημα του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, που λίγο έξω από την άγουσα δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Μακεδόνα βασιλιά, θα συνειδητοποιήσουμε ότι κάτω από τα στενά όρια της λέξης φιλόσοφος κρύβεται μια πολύπλευρη επιστημονική γνώση και ένας πνευματικά υψηλός στοχασμός. Ένα λοιπόν τέτοιον μεγάλο επιστήμονα και υψηλό στοχαστή, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, τιμούμε με την απόψινή εκδήλωση. Τον μακάριο άνθρωπο, ο οποίος έβρε γνώση και είδε σοφίαν κατά τον σοφό παροιμιαστή. Γιατί ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός έγινε εξυπαρχής κάτοχος της κοσμικής σοφίας. Μητροπολίτη μας, για τον χαιρετισμό του. Της Εκκλησίας μας, ο οποίος υπήρξε και υπάρχει για την τοπική μας Εκκλησία, θησαυρός ακένωτος και πηγή ιαμάτων και θαυμάτων. Η αφιέρωση του έτους στον Άγιο Λουκά συνοδεύτηκε και συνοδεύεται από ποικίλες εκδηλώσεις προς τιμή του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια των 22ων Παυλίων στην Ιερά Μητροπολή μας, με σκοπό αφενός την έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς τον Άγιο για τις πολλές δωρεές που μας χαρίζει και αφετέρου να τον κάνουμε περισσότερο γνωστό στους αδελφούς μας που δεν το γνωρίζουν. Μία από τις εκδηλώσεις Ιεράς Μητροπόλεώς μας προς τιμή του Αγίου Λουκά είναι και η απόψινή μουσική εκδήλωση στην οποία το δίο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας υπό τη διεύθυνση της μουσικού κυρίας Μαρίας Πέτκου και την καλλιτεχνική εποπτεία του άρχοντος μαΐστορος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και καλλιτεχνικού διευθυντού των Παυλίων θα παρουσιάσει το ορατόριο με τίτλο, όπως ακούσαμε, «Αγάπησα το μαρτύριο, Άγιος Λουκάς, των Πασχόντων, Ιατρός και Ρημάνιος». Το ορατόριο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του Αγίου Λουκά, ο οποίος διήλθε στη ζωή του διαπηρός και ύδατος και υπέμεινε τον καύσωνα των φυλακίσεων, των εξοριών και των μαρτυρίων για την πίστη και την αγάπη του στον Χριστό. Του Αγίου Λουκά, ότι αγάπησε το μαρτύριο και γι' αυτό είναι γεμάτος αγάπη για όσους υποφέρουν και πονούν, αλλά και προσφεύγουν στη χάρη του, ζητώντας τη θεραπεία και την ίαση. Το ορατόριο είναι έργο του ποιητού και συνεργάτου από πολλών ετών της Ιεράς μας Μητροπόλεως, κυρίου Δημητρίου Μπρούχου, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Από καρδίας ευχαριστώ και όλους τους συντελεστές της σημερινής μουσικής εκδηλώσεως, τα μέλη και τους μαθητές του οδείου μας, και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του κύριο Γεώργιο Ζουλίδη για τον κόπο και την προσπάθειά τους. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Επίσης, κατέθεσε στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων των Παυλίων η Ιερά Μητρόπολη Βαρία Ναούσης και Καμπανίας τιμά ανθρώπους που με τη διακονία τους προσφέρουν ξεχωριστές υπηρεσίες στην Εκκλησία και την κοινωνία. Απόψη λοιπόν και με την ευκαιρία του επαιτειακού έτους του Αγίου Λουκά έχω την χαρά να τιμήσω με την απονομή του παρασύμου του επαιτειακού σταυρού πρώτης τάξης των Παυλίων μία συνεργάτητα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, μία ακαδημαϊκή επιστήμονα που ευλαβείται ιδιαιτέρως τον σήμερα τιμόμενο Άγιο Λουκά και προσπαθεί με συνέπεια να ακολουθεί το παράδειγμά του, την ελογημοτάτη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Βασιλική Κώστα. Η κυρία Κώστα, πέρα από την ακαδημαϊκή προσφορά της στην ιατρική επιστήμη ως καθηγήτρια, αλλά και την ενεργό διακονία του ανθρώπου ως ιατρός, υπηρετεί με ζήλο και την Εκκλησία μας. Κήρυξ του Θείου Λόγου και κατηχήτρια,
πάντα δίπλα στο έργο της Εκκλησίας και συμπαραστάτη στις σημαντικές δράσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως, είναι υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Χρονίων Νευρολογικών Προβλημάτων, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς της Ιεράς μας Μητροπόλεως, στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες της εθελοντικά. Έχει μελετήσει διεξοδικά και έχει εντρυφήσει με ευλάβεια στη ζωή και το έργο του Αγίου Λουκά. Γι' αυτό και έχει πραγματοποιήσει πολλές εισηγήσεις στα ιατροθεολογικά συνέδρια και τις ημερίδες που κατά καιρούς έχει διοργανώσει η Ιερά μας Μητρόπολη προς τιμή του Αγίου, όχι μόνο σε εμάς αλλά και στο εξωτερικό, προσφέροντας πάντοτε την πολύτιμη βοήθειά της και στη διοργάνωση. Αφιερωμένη στην υπηρεσία του Θεού και του ανθρώπου, είναι πάντοτε έτοιμη να προσφέρει τη διακονία της με αυταπάρνηση. Σήμερα λοιπόν, στην εκδήλωση προς τιμή του Μεγάλου Ιατρού και Ιεράρχου Αγίου Αρχιεπισκόπου Λουκά, η καθημάς Ιερά Μητρόπολη, την τιμά με την ευχή ο Άγιος να την συνοδεύει και να την ενισχύει πάντοτε στο έργο της, γι' αυτό και την παρακαλώ να προσέλθει για να λάβει τον επαιτειακό σταυρό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ. Για την υψίστη αυτή τιμή. Είναι από τις υψηλότερες τιμές που έχω λάβει μέχρι σήμερα και από το Πανεπιστήμιο και από άλλους φορείς. Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία πάντα να συμμετέχω στο έργο της Μητροπόλεως και με εμπιστεύεστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ γιατί η παρουσία σας με εμπνέει, με ενδυναμώνετε, με ενισχύετε, με στηρίζετε στην πορεία της ζωής μου. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί δώσατε μέσα στην καρδιά μου, εμφυτεύσατε θα έλεγα, την αγάπη μου για τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Το κάλεσμά σας κάθε φορά για μένα είναι κάλεσμα της Εκκλησίας. Και θα ήθελα πάντα να ανταποκρίνομαι, όσα χρόνια μου δώσει ο Κύριος, να ανταποκρίνομαι στο κάθε κάλεσμά σας με πολύ αγάπη, με πολύ ευλάβεια και με πολύ σεβασμό και οικία αγάπη προς το πρόσωπό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπησα το μαρτύριο. Άγιος Λουκάς, των Πασχόντων, ιατρός και ημάρη. Ρούχος. Σολίστες, Μέρη Δούτσι, Φωκίων Μπαρμπόκας και η κυρία Ελένη Αναγνώστου, την οποία θα απολαύσουμε και στο πιάνο. Εναρμονήσεις, Γιώργος Ξανθόπουλος. Αφήγηση, ο Μιχάλης Λιάγος και ο ποιητής. Συμμετέχει η νεανική χοροδία του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζερίας, Ναούσης και Καμπανίας, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Μαρίας Φέτου.
Γιασενέτσκι, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Γεννήθηκα στο Κέρτς, μια πόλη στην Κρυμαία. Ο Φέλιξ, ο πατέρας μου, Ρωμαιοκαθολικός. Ορθόδοξη η μητέρα μου, η Μαρία. Διαρκώς την πίστη, την ευσέβεια κρατούσε σαν σημαία. Θυμάμαι από παιδί, καλόκαρδοι γονείς μου, συνέτρεχαν τους έγκλειστους στις μαύρες φυλακές και όλους όσους δε χάρηκαν ποτέ τις Κυριακές, αυτούς και τα αδέρφια μου είχα για συγγενείς μου. Κοντά 10 χρονών η οικογένειά μου στο Κίεβο μετακόμισε, μια πόλη ονομαστή του ρωσικού πρωτεύουσα του έθνους ζηλευτή. Κάθε γωνιά της ήτανε για μένα γειτονιά μου. Το βλέμμα μου στυλώ σε μια μονή αγιασμένη της Λαύρας, την περίφημη του Κίεβου μονή, όπου ποτέ δεν άφησε ψυχούλα ορφανή και η ζωή μου έμελε να μείνει εκεί ταμένη. Περνούσα ώρες πολλές μέσα στους ναούς της πόλης, μορφές σωρό τριγύρω ευλαβείς προσκυνητές, με ρωσική απέριτη ευσέβεια, πιστές μα και πιστοί, αδιάκοπα μέρες δουλειάς και σχόλης. Λείψανα ιερά και άφθαρτα Αγίων και γύρω επίγειοι άγγελοι πιστοί δοξολογούν, ορθοστασίες πολύ ωραίες και οι ψυχές σιγούν, μετέχουν με κατάνοιξη των ήχων των πλαγίων. Με χάρη ιερών, σεμνότητα του βίου, στις ιερές εικόνες με ευλάβεια οι ασπασμοί, αδιάψευστης διέστησης και πίστης κραδασμοί, εξώκοσμοι, υπερκόσμια η αντίληψη του Θείου. Οι άφθαρτες μορφές και η αλήθεια των κειμένων δειλά το χέρι μου όθησαν προς τη ζωγραφική, το νου μου συντονίζοντας προς την Αγία Γραφή, στον λέξεων την ανείχνευση και ενιών κρυμμένων. Σαν το σώμα σου.
και ψυχή να ισορροπούν. Στις γραφές κειμένος και στα Ευαγγέλια ψάχνει αδιάκοπα όσα θέλουν να του πούν. Στο τέλος τον κερδίζει, η αγάπη για τους άλλους τον ξυπνά, κάθε πόνο θέλει να ανακουφίζει, σ' όποιον έχει ανάγκη δίπλα ξαγρυπνά. Και μιλώντας με τους άφθαρτους Αγίους, τα κοιμήλια μιας πίστης ζωντανής, αποφεύγει πειρασμούς τους επιγείους και τον λόγο ακούει αόρατης φωνής. Με τη σκέψη του ακατάπαυστα παλεύει, οι κοινωνικές ιδέες τον δονούν. Ντοστογεύσκι και Τολστόι αναδεύει, και ο Βολτέρος και ο Ρουσό τον συγκινούν. Πήρε κάποιο χρόνο για να καταλάβει πως ιδέες μετέωρες, άκαρπες, κενές, η καρδιά δεν το μπορεί να μεταλάβει και η ψυχή σε θέσεις έρχεται δεινές. Με το βάρος της επιλογής στις πλάτες, το αγαθό της πίστης είναι γλυκασμός. Στου Θεού το δρόμο λίγοι είναι οι εργάτες και πολλοί στο διάβα είναι ο θερισμός. Ανέβω τον εαυτό μου να νικήσω, ακούω και βλέπω γύρω μου πολλά, και όπου κι αν σταθώ κι όπου γυρίσω, θες και οράματα φορά. Συγκρούσεις μόνο κι αντιπαραθέσεις, θεωρίες, επαναστάσεις, συμπλοκές, μονάχα επιθετικές διαθέσεις, σε πήρε το ανεξέλεγκτο να καίει. Σαν δυο να μοιάζει ο κόσμος χωρισμένος, παντού καραδοκίνια φορτή. Κι εγώ στη λαοθάλασσα χαμένος, εξόντω σήματα ξυλοδαρμή. Σαν δυο να μοιάζει ο κόσμος χωρισμένος, καραδοκίμια αφορμή. Ο θάνατος ζωή δε θεμελιώνει, ούτε καλό επάνω σε κακό, παράσυρμενη νιώτη διαδηλώνει, στοιχιώνοντας μονάχα πανικό. Όχι τελείως αραγμένη, εμπόδια τριγύρω μου πολλά, σε τέχνη και επιστήμη στρατευμένη, μονάχη η ψυχή βλέπει ψηλά. Κι εγώ στη λαοθάλασσα καμένος, εξόντω σήματα ξυλοβαρμή, στα δυο να μοιάζει ο κόσμος χωρισμένος, παντού καραδοκίνια αφορμή. Εγώ στη λαοθάλασσα χαμένος, εξόντω σήματα ξυλοβαρμή, σαν δυο να μοιάζει ο κόσμος χωρισμένος, παντού καραδοκεί μια φορμή.
πρέπει να μην έχεις αντοχής. Εγώ που έλεγα πως θα αφιερώσω τον εαυτό μου και θα φτάνει μόνο μια συνάντηση.